Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον, οι ανησυχίες των ειδικών αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ενώ όλα έδειχναν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και το πέμπτο κύμα της πανδημίας θα κοπάσει, η πορεία του αντιστράφηκε. Η Θεσσαλονίκη, ειδικά, στην οποία βρισκόμαστε και σας μιλάμε εμείς, υποτροπίασε και φαίνεται καθημερινά στα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΗ. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά. Είναι θέμα όμικρον, της νέας υποπαραλλαγής, όμικρον 2, των εμβολιασμών, των μέτρων. Θα ζητήσουμε στις σημερινές αναλύσεις τα φώτα του Δημοσθένη Σαριγιάννη, του καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζεται με βάση το υπολογιστικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται, πέρα από ό,τι ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ, το οποίο δεν είναι καλό τώρα, μην κρυβόμαστε. Έβλεπα και τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα και οφείλω να σας πω ότι ανησυχώ. Βλέπω εντωμεταξύ ότι καθημερινά χάνουμε ένα χωριό, εξακολουθούμε στην ίδια κατάσταση όλο το τελευταίο διάστημα. Κάτι γίνεται, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται είναι ότι δεν εμβολιαζόμαστε αρκετά γρήγορα στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, βεβαίως, έχοντας ανοίξει τις ιδιότητες, οι οποίες λογικό είναι να μείνουν ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα πραγματικά είναι θέμα εμβολιασμού με την τρίτη δόση. Εδώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουμε ρίξει το ρυθμό εμβολιασμού με τρίτη δόση από το 100.000 περίπου 101.000 που είχαμε πιάσει στις αρχές του χρόνου, στις λίγο λιγότερο από 25, γύρω στις 24 με 23.000 την ημέρα. Ναι. Αυτή η διαφορά, το να ρίξουμε στο 25% το ρυθμό εμβολιασμού σε σχέση με αυτό που είχαμε πετύχει αρχικά με την τρίτη δόση, ναι. Από τη στιγμή που άρχισαμε να αποκλιμακώνουμε κάπως την κατάσταση από τα 30.000 κρούσματα στις 18, 19, 20.000, εκεί αυτό έκανε τη διαφορά. Δυστυχώς, έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, δηλαδή είναι από τα ανώτερα επίπεδα τα οποία έχουμε πιάσει, έχουμε πέσει τόσο πολύ. Έχουμε πέσει πάρα πολύ και μάλιστα επιτρέψτε να πω σχεδόν αδικαιολόγητα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που έχουν, για τους οποίους μιλάω είναι οι συμπολίτες μας που έχουν κάνει ήδη δύο δόσεις. Ναι. Προφανέστατα έχουν ήδη γευτεί, αν θέλετε, τον καρπό της προστασίας που τους έδωσε το εμβόλιο. Και αυτό που συνέβη είναι ότι πολύ απλά δεν προσέδωσαν να κάνουν την τρίτη δόση ακόμα. Αυτό οφείλεται σε τι, τώρα βέβαια εκτίμηση θα κάνουμε. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η παραφιλολογία περί ήπιας όμικρον έχει παίξει το ρόλο της? Νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο της, δυστυχώς. Και ξέρετε, δεν είναι ακριβώς παραφιλολογία. Είναι μη πλήρης κατανόηση της επιστημονικής του επιστημονικού δεδομένου. Γιατί είναι δεδομένο ότι αν κάποιος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, με καλό πεδίο επίπεδο ανοσίας κτλ., βεβαίως αυτό η όμικρον φαίνεται να δίνει λιγότερο σοβαρή νόση. Αλλά ποιος μπορεί να το ξέρει? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσο πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες, όσο πιο μεγάλη είναι η διασπορά στην κοινότητα, όσο πιο πολύ προπλασιάζει η διασπορά στον πληθυσμό, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος ο οποίος πραγματικά δεν το ξέρει ή και το ξέρει, αλλά έχει υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο ηλικιωμένος, έχει συγκεκριμένες ευπάθειες, πρόβλημα στο ανοσοποιητικό. Είναι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος να βρεθεί σε επαφή με την όμικρον. Και τότε δεν προστατεύεται ισχυρά. Μάλιστα δεν προστατεύεται. Ναι. Άρα στην πραγματικότητα με το να αυξάνουμε τη δυνατότητα διασποράς του ιού στην κοινότητα, αυξάνουν τις πιθανότητες να νοσήσουν οι πιο ευάλωτοι ανάμεσά μας. Και δυστυχώς, όταν λένε να νοσήσουν, δεν εννοώ μόνο να πάνε στο νοσοκομείο, ενώ και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο και ξέρουμε πολύ καλά για να έχουμε νοσοκομειακές λοιμώξεις. Δηλαδή, δεν είναι καλή ιδέα να πάνε στο νοσοκομείο. Δεν είναι καλές πόρτες αυτές. Αλλά είναι ακόμα χειρότερο να μπει σε μεθ και είναι ακόμα και εκεί πια τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα. Γιατί δυστυχώς έχουμε δει, και το καταθέτω αυτό τώρα στην εκπομπή σας ως δεδομένο που προκύπτει από τους υπολογισμούς και την ανάλυση των δεδομένων, των ποσοτικών δεδομένων, ότι ο λόγος θανάτων προς μεθ, προς διασωληνώσεις, αυτή τη στιγμή έχει ανεβεί. Έχει ανεβεί σημαντικά σε σχέση με το ότι ήταν τιμή που είχε, ξέρω εγώ, 3 με 4 μήνες πριν. Κάτι που καταδεικνύει το γεγονός ότι η υπερβολική πίεση
του συστήματος, στο σύστημα υγείας. Για 2 μήνες ουσιαστικά δεν λειτουργεί στα όρια του. Λειτουργεί πάνω από 80% πληρότητα σε μεθ. Στην πραγματικότητα έχει αρχίσει να δημιουργεί και ένα πρόβλημα στην απόδοση του συστήματος υγείας. Ναι. Δεν θα χαρεί καθόλου το Υπουργείο Υγείας αν ακούσει αυτά που λέτε. Ούτε εγώ θα χαιρόμουν και ούτε εγώ χαίρομαι που το λέω. Γι' αυτό και το αναφέρω, γιατί είναι θέμα, αν θέλετε, ανίχνευσης μέσα από τα ποσοτικά δεδομένα. Ναι. Έτσι είναι χρήσιμο. Καλά, να διαβάζει προφανώς, κανείς τους αριθμούς. Προφανώς ο στόχος είναι να σώσουμε κανένα χριστιανό και όχι αυτό. Να ικανοποιείται το Υπουργείο Υγείας από τις συζητήσεις που κάνουμε. Μα νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας, ο στόχος του είναι βεβαίως να σώσει όλους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει γι' αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ όμως, για να λέμε και την αλήθεια, η αντιμετώπιση γίνεται με διτό τρόπο. Ο βασικός είναι ο εμβολιασμός. Γιατί αυτός πολύ απλά προστατεύει και το άτομο, προστατεύει την κοινότητα. Γιατί μειώνει τις πιθανότητες να επιμονηθεί κάποιος ο οποίος έχει πιθανότητα μεγαλύτερη προτρότητα πέραν στον ιό. Αλλά και πολλαπλασιαστικά λειτουργεί αυτό και στο ίδιο το άτομο που εμβολιάστηκε, σε προστασία. Γιατί μειώνει την πιθανότητα να βρεθεί και αυτός σε επαφή με τον ιό. Άρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλαπλά ωφέλη να κερδίσουμε τον εμβολιασμό, πρώτον, και δεύτερον, για να τα λέμε όλα, δεύτερον, το Υπουργείο Υγείας πραγματικά πρέπει να ενσκύψει πάνω στις ανάγκες των γιατρών κυρίως και του συστήματος υγείας σε επίπεδο, μάλιστα στην πιο κρίσιμη του έκφραση που είναι η ΜΕΘ, έτσι ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο αν θέλετε, προστασίας που δίνουν οι ΜΕΘ. Προφανώς σώζουν ανθρώπους, αλλά για να τους σώσει πραγματικά πρέπει να μην τους αφήσει να φτάσουν στη ΜΕΘ. Ναι, προφανώς. Και αν κάποιος διαβάσει και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για το από όσους μπήκαν στη ΜΕΘ πόσοι βγήκαν, θα καταλάβει ότι δεν είναι και οι καλύτερες πόρτες αυτές, έτσι. Οι ποσοστώσεις έχουν σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, περί τις 4.000 βγήκαν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ζωντανή. Όσο και αν ακούγεται σκληρό, έτσι όπως το λέω. Να δούμε λίγο όλο αυτό το σκηνικό το οποίο στείνεται με την καλή έννοια όλο το τελευταίο διάστημα, γιατί προφανώς και μετά από τόση κόπωση 2 ετών από κάποια ελπίδα προσπαθούμε να κρατηθούμε όλοι. Αυτό το ότι μετατρέπεται ή θα μετατραπεί σιγά σιγά σε ένα φαινόμενο ενδημικό, ότι και η όμικρον μπορεί να είναι πιο μεταδοτική αλλά είναι πιο ήπια και η υποπαραλλαγή της επίσης ακόμη πιο μεταδοτική αλλά ακόμα πιο ήπια. Αυτά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα σταθμίσουμε και επίσης δεν ξέρω αν συμφωνείτε με πολλούς οι οποίοι λένε αφήστε το γενικό πληθυσμό και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με την όμικρον στοχεύστε σε συγκεκριμένες ηλικιακές μερίδες. Ας κλείσουμε το τέλος. Τελευταία ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν δουλεύει στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνω τη λογική, μάλιστα είχε υποθεί και παλιότερα, όχι μόνο με την όμικρον. Είχε υποθεί και με την Α, τη βρετανική παραλλαγή, που ήταν πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος, από έναν έγκριτο προφανές επιστήμονα διεθνούς βεληνικούς, όπως ο κ. Ιωαννίδης, ο οποίος έλεγε τότε εστιάστε στους πιο ευάλωτους. Η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα. Το ζήτημα είναι ότι οι δικοί μας υπολογισμοί δείχνουν ακριβώς το ανάποδο. Δείχνουν ότι με την υπερμεταδοτικότητα της όμικρον, οι πιθανότητες να επιμονηθούν και οι ευάλωτοι είναι πολύ πιο μεγάλες. Και γι' αυτό εγώ επιμένω στο ότι ο εμβολιασμός. Εσείς επιμένετε στο γενικό πληθυσμό. Επιμένω στο γενικό πληθυσμό, γιατί, γιατί δεν υπάρχει εγώ και εσείς ή εμείς και αυτοί στην πανδημία. Υπάρχει εμείς. Είμαστε όλοι μαζί, κυριολεκτικά όλοι μαζί, στην ίδια βάρκα. Ναι. Και όταν εγώ είμαι προστατευμένος ικανοποιητικά, αλλά αφήνω την πόρτα ανοιχτή στον ιό γιατί δεν φοράω μάσκα, γιατί δεν κρατάω αποστάσεις, γιατί δήθεν, συσταγωγικά λέω τη λέξη δήθεν, έχω ανοσία και δεν πρόκειται να με χτυπήσει ποτέ ο ιός, κάνω πολύ μεγάλο λάθος και για τους συμπολίτες μου, γιατί μπορεί εγώ να επιμονηθώ να μείνω σοβαριά και άρα να τους κολλάω εύκολα γιατί είμαι ασυμπτωματικός και ταυτόχρονα δημιουργώ τη δυνατότητα στον ιό, ακριβώς επειδή του δίνω ξενιστές διαθέσιμους, να μεταλλαχθεί και να δημιουργήσει ένα άλλο στέλεχος, πιο ανθεκτικό, πιο μεταδοτικό, πιθανώς πιο παθογόνο. Κανείς δεν λέει, αν διαβάσετε, ξαναλέω, είναι πολύ επιφυλακτική, πλην μερικών οι οποίοι είναι κάθετοι
σχεδόν λένε ότι τελειώσαμε, η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ επιφυλακτική. Δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και νομίζω ότι είναι η σωστή στάση αυτή τη στιγμή. Αλλά ταυτόχρονα σωστή στάση είναι, ανεξάρτητα το τι ξημερώνει με την έννοια της παραλλαγής, ναι. Είναι σωστό να θωρακιστούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Είναι ουσιαστικά το. Κοίταξε, είναι πολύ απλό. Έχεις γύρω σου εχθρούς, μικρούς κλέφτες, κακοποιούς που ουσιαστικά μπορεί να σου κλέβουν μικροπραγματάκια. Τι κάνεις, ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού γιατί λες, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Κλεφτρόνια είναι, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Ή την κλείνεις γιατί φοβάσαι ότι ανάμεσα στα κλεφτρόνια θα βρεθεί και ένας πραγματικά σκληρός κακοποιός και θα αρχίσει να δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα στο σπίτι σου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι καθαρό, εγώ δηλαδή σαν πατέρας, κλείνω την πόρτα. Ναι. Και τη σφραγίζω πολύ, πολύ αυστηρά. Να έτσι ρωτήσω, πρέπει να φερθούμε απέναντι στον ιό. Να σας ρωτήσω γιατί με βάση τους δικούς σας υπολογισμούς τα κρούσματα λέτε ότι πρέπει να είναι, τα ενεργά κρούσματα, πρέπει να είναι διπλάσια από αυτά τα οποία ανακοινώνει ο ΕΟΔΗ ή το Υπουργείο στις ενημερώσεις του. Ναι, κοιτάξτε, συνήθως... Δηλαδή, να σας το πω με αριθμούς, άκουγα χθες την κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου να λέει υπολογίζουμε ότι τα ενεργά κρούσματα στη χώρα είναι περί τις 140.000. Εσείς τα υπολογίζετε έως και 270.000. Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε, παραδοσιακά, ο απλός λόγος είναι γιατί δεν κάνουμε με αυτή τη στιγμή πολλά τεστ, αλλά φυσικά δεν τα κάνουμε οργανωμένα με την έννοια του να παίρνουμε δείγματα αντιπροσωπευτικά του της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, της ηλικιακής διαστρωμάτωσης κτλ. Παίρνουμε τα τεστ που γίνονται επειδή ο πολίτης πηγαίνει να εξεταστεί. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, αν θέλετε, ο σχεδιασμός της επιδημιολογικής επιτήρησης τέτοιος, ώστε να μπορούσαμε ένα σχετικά περιορισμένο, μεγάλο αλλά περιορισμένο αριθμό τεστ να μας δίνει αντιπροσωπευτικούς αριθμούς για όλο τον πληθυσμό. Ένα αυτό. Με δεδομένο αυτό, στην αρχή της πανδημίας, ο δείκτης αυτός, ο λόγος ανάμεσα στην διασπορά στην κοινότητα, τα πραγματικά κρούσματα και αυτά που ανακοίνονταν από τον ΕΟΔΗ, ήταν πάνω από 3, 3,5 κτλ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν αυξηθεί πολύ τα τεστ, έχει πέσει αυτός ο δείκτης και είχε πέσει και στο 1,5 κάποια στιγμή, αλλά με δεδομένη την υπερμεταδοτικότητα της όμικρον, ο υπολογισμός που εμάς μας φαίνεται καθαρά ότι, αν θέλετε, εκφράζει αυτό που συμβαίνει στην πράξη, σε επίπεδο αριθμό, είναι ότι είναι περίπου διπλάσιος ο αριθμός των πραγματικών κρουσμάτων σε σχέση με αυτό που ανακοινώνονται. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι στοιχεία έχουμε σήμερα που μιλάμε. Περιορίζεται ο αριθμός όσων νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι, αλλά δυστυχώς, αν δούμε και τους αριθμούς των νεκρών που ανακοινώνονται κάθε μέρα, καταλαβαίνουμε σε μεγάλο βαθμό πώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός. Έχουμε σταθερά ψηλά κρούσματα. Δεν φαίνεται να έχουμε έκρηξη στον ρυθμό εισαγωγών. Άρα προφανώς είναι πιο ήπια η κατάσταση. Όμως ένα πέμπτο κύμα το οποίο υπολογίζαμε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ύφεση, με λάθος επιλογές και κινήσεις που έχουμε κάνει, έχει ανακάμψει και αρχίζει να φουντώνει και πάλι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εδώ και 5 μέρες ήμασταν σε, πανελλαδικά μιλώντας, ήμασταν σε καθαρά αυξητική πορεία. Ο αριθμός αναπαραγωγής είχε περάσει τη μονάδα, είχε φτάσει στο 1,05, από το 0,67 που ήταν η ελάχιστη τιμή που βρεθήκαμε στην φάση της καλής αποκλιμάκωσης από την όμικρον. Να πούμε τώρα ότι αυτός ο δείκτης σήμερα έχει πέσει τη μονάδα πάλι, άρα ναι, πραγματικά όπως το λέτε είμαστε αυτή τη στιγμή πραγματικά σε σταθεροποίηση. Εμείς εκτιμούμε ότι και αύριο θα είμαστε περίπου εκεί, αλλά ότι από τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε το δείκτη να αυξάνει πάνω τη μονάδα πάλι, ακολουθώντας μια αυξητική τροχιά. Και αυτό το συνάδει με αυτό που σας λέω, ότι παραμένει μεγάλη διασπορά, ενώ ο ρυθμός εμβολιασμού πέφτει. Και αυτό έχει να κάνει μετά και με το πώς φερόμαστε σε σχέση με το ψύχος, το πόσο πολύ μένουμε σε εσωτερικούς χώρους κτλ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό. Να πούμε ότι, και θέλω να το θυμίσω λίγο αυτό σε όλους μας, ότι ο SARS-CoV-2 σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις παραλλαγές, είναι ένας ιός ο οποίος σε αντίθεση με τον SARS, τον αρχικό SARS,
Έχει την αερογενή μετάδοση με τη μορφή αιωρούμενων σταγονιδιών, αεροζόλ δηλαδή, σαν δεύτερη πιο σημαντική οδό μετάδοσης. Δηλαδή δεν φτάνει να δείξω μπροστά σας και να σας το μεταδώσω. Μπορείτε να δείξω να έρθετε εσείς μετά από μένα, μετά από μια ώρα στο δωμάτιο, και αν δεν έχει εξαεριστεί, αν και είστε και λίγο άτυχος, να πέσω πάνω στον μάσκα, ιό. Να πέσετε πάνω στον ιό. Αυτό που σας λέω πέρα από το μηχανισμό, εμείς αυτή τη στιγμή το μετράμε. Έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσίες στο απειθήτα να το κάνουμε σε ορούμενα σωματίδια, να αναλύουμε ακριβώς και μπορούμε να προσωπικοποιήσουμε ακριβώς πόσο είναι. Μάλιστα, το ανοιχνεύουμε σε νοσοκομεία, στις κλινικές COVID αυτή τη στιγμή. Πέρα από το τι συμβαίνει με τους ασθενείς, υπάρχει κορονοϊός στην ατμόσφαιρα των κλινικών. Αυτό λοιπόν, το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνεται η διασπορά, σε ένα μπαρ, ας πούμε, ή σε ένα εστιατόριο που υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί φορείς, η πιθανότητα είναι να υπάρχει στον αέρα. Ναι. Άρα, το ζήτημα της απολύμανσης ή του καλού εξαιρισμού, αντίστοιχα, του αέρα εσωτερικών χώρων είναι πολύ σημαντικό. Με δεδομένο το κρύο του χειμώνα, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, προφανέστατα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέω ότι αυτός ο μήνας ήταν δύσκολος υπ' αυτή την έννοια, στο βαθμό που είμαστε ακόμα ένα σημαντικό ποσό του πληθυσμού ευάλωτο με την έννοια του ότι δεν έχει εμβολιαστεί. Έτσι συνδυάζεται, αν θέλετε, ο εμβολιασμός με την πιθανότητα έκθεσης, και δυστυχώς όσο πιο πολύ ανεμβολίαστοι είμαστε, τόσο πιο πολλά είναι τα κρούσματα, γιατί είμαστε ευάλωτοι στην πιο σανιό. Πολλά τι εννοείτε, αυτό, τι να περιμένουμε. Θα σας πω. Και αυτό αυξάνει την έκθεση ακόμα και στο αεροζόλ. Άρα είναι πολλαπλασιαστικό. Ναι, ναι, είναι πολυπαραγοντικό και πολλαπλασιαστικό. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εμείς περιμένουμε ότι μπορεί να φτάσουμε γύρω στις 32.000 κρούσματα σαν ένα μέσο όρο εβδομαδίου μέχρι τις 22, 23, 24 το Φλεβάρι. Ναι. Και μετά από αυτό το σημείο να αρχίσουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στα κρούσματα. Βεβαίως αντίστοιχη αποκλιμάκωση στους θανάτους κτλ. Τη δούμε ενώ από την κορύφωση, από την επανάκαμψη που θα έχουν οι θάνατοι λόγω της δεύτερης κορυφής, ουσιαστικά από τις 8-10 Μάρτη και έπειτα. Άρα ουσιαστικά έχουμε καθυστερήσει την αποκλιμακωτική πορεία στην οποία βρισκόμασταν στα μέσα του Γενάρη για περίπου 20 με 25 μέρες. Αυτό είναι το 20, το 20-25 μέρες σημαίνει ζωές. Και ευχαριστώ που το λέτε. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι ακριβώς θέμα ζωών. Γιατί όταν κάνετε το ολοκλήρωμα στον χρόνο των ανθρώπων που χάνονται σε αυτές τις 20-25 μέρες, δυστυχώς κάντε το. Είναι γύρω στους 90 κάτι ο μέσος όρος. Γύρω στις 2.500. Είναι γύρω στις 2.500 ακριβώς. Αυτές τις 2.500 Έλληνες μπορούμε να τους σώσουμε. Και είναι στο χέρι μας, ας πάμε να εμβολιαστούμε. Το λέω ξεκάθαρα, είναι πραγματικά αυτό το διακύβευμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Είναι, προκύπτει από απλή αριθμητική πρώτης δημοτικού. Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και βλέποντας πόσους χάνουμε κάθε μέρα, το 25 μέρες πίσω στην αποκλιμάκωση, με έναν απλό πολλαπλασιασμό, μας οδηγεί στο αποτέλεσμα. Θα χάσουμε τζάμπα και βερεσέ 2.500 ανθρώπους. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, απορώ πώς έχει σταματήσει να μας συγκλονίζει όλη αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, μάλλον ξέρετε, δεν σας το ρωτάω. Έχει γίνει ρουτίνα και καθημερινότητα να ακούμε ότι χάνουμε 100 ανθρώπους. Είναι έως και εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Είναι, επιτρέψτε μου να πω, είναι εξωφρενικό επίσης το να, όταν το πρωί, σήμερα, χθες το πρωί, μάλλον η μητέρα μου, 85, μου είπε ότι ένιωθε πονοκέφαλο και πόνο στην πλάτη και αμέσως εγώ ρίγησα και τη λέω, φυσικά είναι εμβολιασμένη με τις δόσεις κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι είναι ευάλωτη σε αυτό το πλαίσιο παρά τον εμβολιασμό, λόγω ηλικίας και λόγω και υποκείμενων νοσημάτων, άρα δεν θα ήθελα να έρθει σε επαφή με τον ιό. Είναι τραγικό να περνάς κάθε μέρα και να φοβάσαι ότι ο άνθρωπος που αγαπάς, η μάνα σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, ο πατέρας σου, μπορεί να είναι ανάμεσα στις 2.500. Και αυτό όταν, ειδικά είναι για μένα, σαν άνθρωπο, τραγικότερο, όταν ξέρω ότι μπορώ να το σώσω. Μπορώ να το σώσω με το να πάω να προστατευθώ. Δεν κάνω καν κάτι εναντίον μου. Δεν κάνω καμιά θυσία. Ναι, ναι.
Έχουμε πάθει δυστυχώς έχουμε περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που παθαίνουμε, έχουμε πάθει δηλαδή, όχι παθαίνουμε, με το να ακούμε για τον αριθμό των νεκρών, ότι παθαίνουν οι λογιστές όταν βλέπουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια στις εγγραφές, που τα θεωρούν μαύρα στίγματα πάνω σε λευκές σελίδες, και εμείς ακούμε για 100 νεκρούς κάθε μέρα και μας φαίνεται κάτι απολύτως φυσιολογικό πλέον. Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ελπίζω να πούμε πολύ καλύτερα πράγματα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, αν και έτσι όπως τα λέμε, από το Φεβρουάριο δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Αν εμβολιαστούμε, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Είναι στο χέρι μας. Αλλά εδώ είναι, πραγματικά πρέπει να το καταλάβουμε και να πάμε να εμβολιαστούμε. Αν αυτή η κομπή αυτή βοηθήσει να αυξήσουμε τον αριθμό, θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένος και ευγνώμων στους συμπολίτες μας. Γιατί εμείς, όχι οι άλλοι και εμείς όλοι μαζί θα κάνουμε τη διαφορά. Μπορούμε να τους σώσουμε αυτούς τους 2.000 ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Θα διακόψουμε για λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.